Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ ζηλεύω. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη θέση, στο λέω ειλικρινά. Γιατί στο όχι πολύ μακρινό 1999 και εμείς ήμασταν σε αυτή τη θέση τότε, παιδιά της τρίτης λυκείου του ΓΕΛ. Και αν ιεραρχήσω σήμερα τις αγωνίες εκείνης της εποχής, η πρώτη ήταν να περάσουμε καλά στο χορό, η δεύτερη ήταν να περάσουμε καλά σε μεταήφορες και η τρίτη ήταν να πάμε καλά σε πανελλήνιες. Άρα λοιπόν θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα, σήμερα ο χορός δεν είναι επιτυχημένος που είναι, όμως τα πρώτα δείχνουν τα αυτοί δείχνουν, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα στην πενταήμερη που θα πάτε, θα το θυμάστε μια ζωή, αλλά να ευχηθώ και να έχετε πολύ καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις σας, γιατί θα είναι το διαβατήριο για να χτίσετε την επόμενη, το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Μία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, η οποία είναι να ακούτε τους γονείς σας. Θα έρθει μια εποχή που θα καταλάβετε ότι πάντα είχαν δίκιο. Δεν ήρθε ακόμα, αλλά θα έρθει, που πιστέψτε με, είναι σύντομο. Και μια ευχή. Εύχομαι πράγμα να την απετύχετε όλοι τους στόχους σας, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Επιτυχία δεν είναι μόνο να έχω μια καλή δουλειά και να βγάζω πολλά λεφτά. Επιτυχία είναι να χτίσουμε τέτοιες προσωπικότητες, τέτοιο χαρακτήρα για να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Αυτό να το έχετε πάντοτε πολύ ψηλά στην ατζέντα σας. Γιατί εσείς θα χτίσετε τη νέα Ελλάδα. Πήρατε όλα τα εφόδια από τους καθηγητές σας, από τους γονείς σας. Σε εσάς βασιζόμαστε, μην νομίζετε, γιατί εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε τα βέοντα για εσάς, δυστυχώς. Άρα εσείς είστε η ελπίδα του τόπου. Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε να είμαι σήμερα εδώ. Σας δηλώνω πως είμαι πανευτική. Καλά να περάσετε, να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία επικοδομητική. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.